Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε μια σειρά βίντεο για το Google Classroom, τη γνωστή εφαρμογή για ηλεκτρονική τάξη, η οποία είναι δωρεάν. Θα χρειαστείτε να έχετε λογαριασμό Google και αφού συνδεθείτε μπορείτε να έχετε πρόσβαση με το τετραγωνάκι εδώ στο εφαρμογές Google να βρείτε το εικονίδιο Classroom. Αν δεν υπάρχει κάπου εδώ μπορείτε να το βρείτε πιο κάτω να το ψάξετε από εδώ. Αλλιώ κάντε αναζήτηση Google Classroom και θα βρείτε τη διεύθυνση. Πάω λοιπόν στην εφαρμογή. Εγώ ήδη ω εκπαιδευτικό έχω κάποιε τάξεις δημιουργήσει. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν μια τάξη, πατάμε το κουμπί Συν και επιλέγουμε Δημιουργία τάξη. Πατάμε εδώ ότι έχουμε διαβάσει τους όρους και πατάμε συνέχεια. Δίνουμε λοιπόν το όνομα του μαθήματος. Ας για παράδειγμα δώσω φυσική αλφα ή του τμήματος. Μπορώ να γράψω εδώ το όνομα του τμήματος ή μπορώ να το γράψω και στο όνομα του μαθήματος αν θέλω. Αν θέλω, βάζω το θέμα και την αίθουσα. Πατάω λοιπόν δημιουργία. περιμένω κάποιο χρόνο να δημιουργηθεί η τάξη ως εφαρμογή Google μια τάξη που δημιουργούμε όλος ο αποθηκευτικός χώρος ανήκει στο αποθηκευτικό χώρο που έχουμε στο Google, δηλαδή στο Google Drive δημιουργείται και ένας φάκελος στο Google Drive για το μάθημα συγκεκριμένα και έχουμε ήδη δημιουργήσει το μάθημα έχουμε λοιπόν τη ροή όπου εδώ επικοινωνούμε με την τάξη, μπορούμε να αναρτήσουμε ανακοινώσεις, εργασίες, εδώ βάζουμε το υλικό του μαθήματος και τις εργασίες και εδώ είναι τα άτομα, δηλαδή οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετέχουν στην τάξη. Ας δούμε πώς θα προσκαλέσουμε μαθητές. Μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι εδώ ή και το κουμπί πρόσκληση που έχει εδώ στην αρχή. Μπορώ λοιπόν να προσκαλέσω μαθητές αν έχω τα email τους να πληθρολογήσω εδώ τα ονόματά τους και να καλέσω ή να δώσω με κάποιο τρόπο τον σύνδεσμο πρόσκλησης αυτόν εδώ το κάνω αντιγράφη και να το στείλω με email αν είστε μέσα στην τάξη αυτό είναι ένας καλός τρόπος να δώσετε το σύνδεσμο στους μαθητές θα τον αντιγράψω λοιπόν. Ένας άλλος τρόπος είναι Πάλι αν είστε μέσα στο εργαστήριο και έχετε υπολογιστές να πείτε στους μαθητές να συνδεθούν στην εφαρμογή Classroom και να πατήσουν οι ίδιοι συμμετοχή στην τάξη βάζοντας τον κωδικό που θα το βρείτε εδώ στις ρυθμίσεις, ο κωδικός πρόσκλησης και με το εμφάνιση κωδικού που υπάρχει εδώ. Να δείξουμε λοιπόν πώς εγώ ως μαθητής μπορώ να συνδεθώ. Ας κάνω αντιγραφή τον κωδικό τάξης. Εδώ λοιπόν. Και να αλλάξω λογαριασμό να μπω πια ως μαθητής. Σας συμβουλεύω για να δοκιμάσετε την εφαρμογή να δημιουργήσετε ένα δεύτερο λογαριασμό Google για να μπορείτε να δοκιμάζετε και το περιβάλλον ως μαθητής, τώρα έχω συνδεθεί με άλλο λογαριασμό, μπορώ λοιπόν να συμμετέχω σε μία τάξη βάζοντας απλά τον κωδικό τάξης. Πατάω λοιπόν συμμετοχή, περιμένουμε λίγο και αν πάω στην αρχική βλέπουμε λοιπόν η τάξη που μόλις έφτιαξα εδώ έχει προσθεθεί είμαι πια ως μαθητής σε αυτή την τάξη. Να γυρίσω λοιπόν τώρα πια ως εκπαιδευτικός. Βλέπουμε λοιπόν εμφανίστηκε και στη λίστα μου ο μαθητής. Μπορείτε να καλέσετε και εκπαιδευτικούς μέσα σε μια τάξη για να κάνετε συνδιδασκαλία. Εδώ λοιπόν πληρολογούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οποιαδήποτε διεύθυνση Gmail η οποία είναι έγκυρη και ξαναθυμίζω μπορώ να προσκαλέσω μαθητές είτε με το σύνδεσμο πρόσκλησης είτε με το email τους. Αυτά λοιπόν τα βασικά για το πώς δημιουργώ μια τάξη στο Google Classroom και το πώς καλώ μαθητές.